Έλα, έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή. Σιγά, σιγά, γλυκά, γλυκά, στα χέρια σου να την κρατήσεις. Αργά, αργά, γλυκά, γλυκά, με ένα φιλί να μ' αναστήσεις. Που ξεσπά επιστρατεύει τον Γιώργο και τον Απόστολο, αφήνοντας απροστάτευτες την Όλγα και την Αγγελική. Η απροσδόκητη παρουσία του Πέτρου Μανιά κοντά στην Αγγελική, την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής της, φανερώνει τα πραγματικά αισθήματα του διοικητή της ασφάλειας. Την αγαπάτε πολύ, κύριε Μανιά. Λίγες μέρες αργότερα, η αναπάντεχη επιστροφή του Απόστολου από το μέτωπο χαροποιεί το Δελέικο, αλλά αναστατώνει την Όλγα, η οποία δεν αντέχει να τον μοιράζεται. Κυρίως όταν στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του στρατηγού, ο Απόστολος φλερτάρει αδιακρίτως όλες τις κυρίες, προκειμένου να επιτύχει τα φιλόδοξα σχέδιά του. Απόστολε, μπορώ να σου μιλήσω για λίγο? Όπως πάμε, γλυκιά μου αδελφούλα, ώσπου να μπει η άνοιξη, έτσι κι αλλιώς θα σας έχω στην αγκαλιά μου. Λαχταρώ να γνωρίσω την ανιψούλα μου, που θα είναι η πρώτη ντάμα του γιού μου. Με αγάπη, Γιώργος. Κοίτα, προοπτικές ο Γιώργος μας. Σκέφτεται και μετά από 20 χρόνια αυτός. Γλυκιά μου, αγαπούλα μου. Μετά από 20 χρόνια είσαι μια κούκλα, εγώ και η μαμά σου μεσόκοπες κυρίες. Μεσόκοπες κυρίες. Μάλιστα. Κοιμήθηκε αυτό, ε. Κοιμήθηκε. Ξέρεις τι λέω, να τελειώσω αυτό το πουλόβερ, θυμάσαι, που έφτιαχνα για τον Απόστολο, το μπλε. Να το στείλει το Γιώργο. Και η Όλγα του πλέκει, ένα τεράστιο κασκόλ. Το πλέκει και τραγουδάει στο γιόκα της. Το ξέρεις ότι ο Πέτρος ο Μανιάς χώρισε? Είδα τον κύριο Δημητρακέα κάτω και μου το είπε. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Θα βρει κάποια άλλη. Μπα. Δεν από εκείνους. Ξέρεις τι έλεγε ο θείος? Ξέρεις τι έχει βάλει στο νου του? Θέλει, λέει, να σου κάνει προξενιά με τον κύριο Πέτρο. Γι' αυτό συχνά έρχεται. Γιατί γελάς? Εγώ που τα λέμε έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν είναι και άσχημη ιδέα, Ρινούλα μου. Γι' αυτό λοιπόν συχνά έρχεται ο κύριος Μανιάς εδώ. Αχ, κακομοίρα μου. Λες και δεν ξέρεις γιατί έρχεται όλη την ώρα ο Πέτρος εδώ. Για μένα έρχεται? Για σένα έρχεται, μαντάμ, για σένα. Ρε, άιντε να χαθείτε από εδώ. Πάτε να μου βάλετε και ιδέες. Σε πληροφορώ, αυτός ο άνθρωπος όταν με κοιτάει, χαμηλώνει τα μάτια του. Θυμάσαι την πρώτη φορά που έχεις πάει στην ασφάλεια? Τότε με το γράμμα. Θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι? Τι... ως ευγενής μου έκανε ένα κοπλιμέντο, τίποτε άλλο. Και στο χορό της πρωτοχρονιάς, μόνη σου το πες. Αυτά είναι βλακίες. Τέλος πάντων. Μη μου το προξενεύεις εμένα. Τον εαυτό σου κοίτα καλύτερα. Μα καλά, τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι σύζυγος. Έχω παιδί, έχω άντρα.
Ναι, βέβαια. Εσύ έχεις παιδί και άντρα. Έχεις ξεπεράσει τα όρια. Μέχρι και η Νότα υποπτεύθηκε. Σταμάτα, ρε Αριστόδουλο. Σταμάτα, δεν αντέχω άλλο πια. Τρεις εβδομάδες τώρα το ίδιο μου τσαμπουνάς. Την αγαπάω, το καταλαβαίνεις. Ναι. Τι ώρα. Νομαρχία έχει ειδοποιηθεί. Παρά τι. Παραμυθαλικό. Ναι, ναι. Όχι, όχι, θα περιμένω εντολές. Εδώ θα είμαι μέχρι αργά. Καλημέρα. Τι έγινε πάλι. Πέθανε ο Μεταξάς. Ποια κανάλι. Πώς, από τι. Δεν μου είπε. Εστροραγία, λέει. Παραμυγδαλικό απόστημα, δεν κατάλαβα. Τώρα. Κακιά ώρα, κακιά ώρα. Μωρέ, μαύρη κι άλλα. Και ποιος γίνεται πρωθυπουργός. Δεν ξέρω, δεν είμαι. Το φάγανε. Ναι. Μανιάς, τον κύριο νομάρχη. Μανιάς! Εντάξει, όχι, όχι. Καλώς, πάω κι εγώ από εκεί. Ναι. Ο νομάρχης το ξέρει. Βεβαίως και το ξέρει και έχει πάει από το στρατηγού. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο θάνατος αυτή την ώρα. Το φάγανε. Τι λες. Αυτός ο θάνατος αυτή την ώρα. Θα το φάγανε, Γερμανοί. Πολύ φαντασία διέθετε, έτσι, Χριστόδουλο, το ξέρεις. Γράψα λίμωνα, κύριε Πολυστάμενα. Σίγουρα. Γιατί γράψα λίμωνα. Διότι χωρίς το Μεταξά. Ουδείς αντικατάστατος. Σας παρακαλώ, κύριε. Με συγχωρείτε. Αληθεύει. Γιατρέ, τι σημαίνει. Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι το παιδί. Δεν... Συγγνώμη, παιδί μου. Μην κάνετε έτσι, γιατρέ. Μα πώς το μάθατε, από πού. Εμάς τώρα μόλις μας τηλεφώνησαν από το Υπουργείο. Ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Μα από πού. Πέτρο, παιδί μου, το κακό σφυρίζει σαν τον κακό άνεμο. Κύριε Προστάμενε, τη σημαία, τη σημαία. Τι τη σημαία. Με συστία. Α, τη σημαία, με συγχωρείτε, γιατρέ. Τη σημαία. Ό,τι και αν έκανε, τώρα συγχωρέθηκε. Παρακαλώ, μπορώ να δω τη Δεσποινίδα Μάντακα. Ναι, βεβαίως. Περάστε. Εσείς? Ναι, εγώ. Μπορώ να σας μιλήσω. Θεία, η κυρία Δεμάρη. Ποια? Η κυρία Δεμάρη, η γυναίκα του Αλέξανδρου. Και τι θέλετε στο σπίτι μας? Σε παρακαλώ, θεία, άφησε μας μόνες. Για να έρθει η κυρία, κάτι θα θέλει να μου πει. Έλα, μητέρα. Πάμε. Ξέρετε. Ναι. Πείτε μου. Το σκέφτηκα πολύ πριν έρθω. Πάρα πολύ.
Δεν ήξερα πώς θα το πάρετε. Δεν ήξερα κι αν... αν ήταν... αν είναι σωστό. Και ο Αλέξανδρος δεν το ξέρει. Έχω απελπιστεί. Ο Αλέξανδρος, ναι. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάτε. Ο Αλέξανδρος γύρισε. Γύρισε. Εδώ και λίγες μέρες. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί μου το αναγγέλλετε αυτό, κυρία Δεμάρη. Τι με ενδιαφέρει εμένα ο άντρας σας. Ο άντρας μου γύρισε ανάπηρος. Πού τον έχουνε? Τον φέρανε στο σπίτι. Ξέρετε, μένουμε στο δικό μας τώρα. Ναι. Ανάπηρος. Το χέρι. Α, ναι. Το χέρι. Σας παρακαλώ. Κάντε μου αυτή τη χάρη. Ελάτε από το σπίτι να τον δείτε. Να έρθω εγώ. Το ζήτησε ο ίδιος. Σας είπα. Ο Αλέξανδρος δεν ξέρει πώς είμαι εδώ. Μα νομίζετε ότι... Όχι, για μένα δεν σπίνεις μάντακα. Για τον Αλέξανδρο. Βοηθήστε τον. Να τον βοηθήσω. Δεν θέλει να βγει από το σπίτι. Δεν θέλει να μιλήσει σε κανένα, δεν θέλει να δουλέψει. Έχει κλειστεί στον εαυτό του, είναι. Είναι πολύ άσχημα. Πιστεύω πως εσείς μπορείτε να του μιλήσετε και να τον ενθαρρύνετε να ξαναβρει τον εαυτό του. Λιώνει, Μανάλη. Μέρα με τη μέρα. Λιώνει. Ο χρόνος είναι πάντα μάτωρ, Καλλιόπη. Με τον καιρό, δεν λέω βέβαια αύριο, για μεθαύριο, αλλά με τον καιρό θα το συνηθίσουμε. Και ο Αλέξανδρος. Ναι, και ο Αλέξανδρος. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Να πάρω διάολος, πέτα τα. Θα τα κάψω. Δώσ' τα σε κανένα φτωχό. Θα τα κάψω. Όπως νομίζεις. Όπως θέλεις εσύ. Και με τον καιρό που ξέρεις. Μπορεί να μας καρώσουνε κανένα εγγονάκι. Θα έχουμε να του λέμε. Ο πατέρας σου Μενέλα. Γιατί θα το βγάλουμε Μενέλα. Μενέλα. Μενέλα ως ο δεύτερος. Γιατρός κι αυτός. Έτσι, Καλλιόπη. Γιατρός κι αυτός. Θα έχουμε να του λέμε. Κι εμείς γεροντάκια, ε. Θα έχει να γιατροπορεύει τα ρευματικά μας. Αθρητικά μας. Δεν θέλει παιδί. Δεν θέλει παιδί. Γιατί. Πού το ξέρεις εσύ. Δεν θέλει τη Λένα. Δεν τη βλέπει πια. Καταλαβαίνεις. Κοιμούνται χώρια. Χώρια. Έφταξε και θα πληρώσω, Μανέλα. Έφταξε και θα πληρώσω.
Μου είπε ότι το τραύμα έχει κλείσει. Έχει καιρό που τραυματίστηκε. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Και εμείς χορεύαμε. Την έρημη την Καλλιόπη. Αυτή σκέφτομαι. Τις τρίγλες σκέφτεσαι και όχι το παλικάρι. Μάνα Τασία. Μάνα. Αυτή το έφαγε το παιδί. Τι λόγια είναι αυτά. Καλά κι αυτή, γιατί ήρθε σε σένα. Ήρθε να με παρακαλέσει να... Δεν φαντάζομαι να πας να τον δεις. Θα πάω. Καταλαβαίνεις τι λες. Θα πάω. Θα πάω. Μη με ανακατεύετε με τα οικογενειακά σας. Δεν επεμβαίνω. Θέλει να πάει, θέλει να μην πάει. Είναι δικό της πρόβλημα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, σκατάς ο κύριος Αλέξανδρος. Πήγε και πουλήθηκε έναντι πινακίου φακής, αλλά... Και εσύ. Εγώ τι εγώ. Απόστολε, μεταξύ μας μιλάμε. Και λοιπόν. Και τη στρατηγή να λέω. Σιγά, κύριε Αρβανιτάκη. Σιγά ξεσιγά, τη έπεσες από δίπλα για να καταφέρει τον άντρα της να σε πάρει υπασπιστή του και να βρίσκεσαι εδώ τώρα. Ψευτοφλερτ. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Ψευτοφλερτ και κρεβάτωμα. Ήθιστε, καλή μου, παρά της ανδράση, ήθιστε. Και παρά της γενεξή, πώς ήθιστε. Όχι εσύ, αγάπη μου, όχι εσύ, όχι εσύ, όχι εσύ. Ας την αγάπη σου, ας την αγάπη σου είπα. Να την αφήσω. Σε έχω χίλιο παρακαλέσει για τον Γιώργο. Σε το έχει ζητήσει και η γυναίκα σου. Ναι. Τα λέτε με τη γυναίκα μου. Αυτό είναι σχεδόν σατανικό, όλα. Σατανικό και θεϊκό συνάμα. Η Αγγελική θέλει να φέρει τον αδερφό της πίσω. Κι εγώ τον άντρα μου. Και τι είμαι εγώ, όλα. Στρατηγός. Κολαούζος της κυρίας στρατηγού. Αγιάζει τα μέσα. Πολύ καλά. Βάλε λοιπόν τα μέσα σου να γυρίσει ο Γιώργος. Στο κάτω-κάτω το χρωστάς. Το χρωστάω. Και ο φιλέτης από πάνω. Δεν φτάνει που... Δεν φτάνει τι. Άσ' το καλύτερα. Όχι, δεν τα αφήνω. Θες να τα ακούσεις. Ναι. Όλγα, μη με προκαλείς. Γίνεσαι χιδαίος. Με εξωθείς και γίνομαι χιδαίος. Καλά δεν μου λες. Εσύ δεν έχεις μιλήσει ποτέ από καρδιάς. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Δεν έχεις καρδιά. Αλλά θα μου πεις πού να τη βρεις εσύ την καρδιά. Λοιπόν... Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι σε ενδιαφέρει ο συναισθηματικός μου κόσμος. Ολγάκι μου, χρυσό μου, γλυκό μου και μαλαματένιο μου, Ολγάκι. Φαντάστηκα ότι ήρθες ποτέ μαζί μου συναισθηματικός. Ήρθες. Γιατί κι εγώ σου να, Όλγα.
Και γιατί ο σύζυγός σου, εφόσον θέλεις να τα ακούσεις, δεν μπορούσε να σε σβήσει, γι' αυτό ήρθες. Για να κατευνάσεις τις ορμές σου ήρθες όλο εδώ κοντά μου. Αυτό. Κάθαρμα. Κάθαρμα. Έλα. Ο άντρας της ζωής σου, κάθαρμα. Έλα. Ωραία. Τα λόγια σου λέω, γλυκιά μου. Τα λόγια που μου λέγες. Πάρε με να καώ. Πάρε με να σβήσω. Θυμάσαι. Ναι. Θυμάσαι, γλυκιά μου. Πάρε με. Πάρε με να ξεδιψάσω. Πάρε με. Άντρα μου, πάρε με. Τα λείπεις αυτά στον άντρα σου. Δεν τα λέγες. Δεν τα λέγες, μωρό μου. Σε μένα τα λέγες. Μόνο σε μένα. Τι με παρακαλάς λοιπόν τώρα. Να στον φέρω πίσω. Τι με παρακαλάς, ε. Πες μου. Τι να τον κάνεις. Τι να τον κάνεις, ωραία. Δεν σου φτάνω εγώ. Πες μου, αγάπη μου, δεν σου φτάνω εγώ. Δεν σε βολεύει που λείπει ο άντρας σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας περίμενα. Περάστε. Πού είναι? Επάνω, στην κρεβατοκάμαρά του. Στην κρεβατοκάμαρά του. Ναι. Εκείνος το ζήτησε. Ήθελε να είναι μόνος του. Α. Ξέρει ότι... Όχι. Τώρα θα πάω. Θα με περιμένετε για λίγο. Ναι, ναι. Μήπως θέλετε να ζεστώ ή κάτι... Όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, κοιμάσαι. Όχι. Έχουμε
κάνεις μια επίσκεψη. Επίσκεψη. Τι επίσκεψη. Δεν θέλω επισκέψεις, το είπαμε. Ποιον έφερες. Δεν έφερα. Ήρθε. Το έμαθε και ήρθε. Ποιος. Η Δέσποινης Μάντακα. Θα τη δεχτείς, έτσι δεν είναι. Του το είπατε. Ναι. Πώς είναι. Θα τον δείτε. Έλατε. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ήρθα. Αλέξανδρε, εγώ είμαι. Η Ειρηνούλα. Ήρθες να δεις πως κατάντησα, ε. Το μάθανε όλοι πως γύρισα σαν κάτις. Μ' αγγίσεις. Ναι. Πες μου. Οι σφαίρες, ξέρεις. Δεν κατάλαβαν πως ήμουν γιατρός. Δεν ήμουν πολεμιστής. Δεν θέλω να ακούω. Μη φοβάσαι. Δεν θα σου περιγράψω το πώς. Άλλωστε, τι σημασία έχει πια. Είμαι αυτός. Δεν είμαι ο Αλέξανδρος που ήξερες. Ο δικός μου Αλέξανδρος είσαι εσύ. Ο δικός σου. Ποιος δικός σου. Αυτός που ήξερα. Και αυτός που βλέπω. Τέλειωσε. Τέλειωσε τι. Εγώ. Τελείωσα με τη ζωή. Δεν θέλω να σ' ακούω να το λες αυτό. Εγώ όμως θέλω να το λέω. Να το ακούω, να το συνηθίσω. Να συνηθίσεις τι, Αλέξανδρε. Τόσα κατηλίκη μου. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη, ακούς. Α, ναι. Τα χαρτιά μου γράφουν χολός κατά τη δεξιά χείρα. Θέλω να ησυχάσεις, μπορείς. Γι' αυτό σε φέρανε. Δεν με φέρανε. Ήρθα. Ο πόλεμος. Δεν λογαριάζει. Ο πόλεμος για σένα. Τέλειωσε. Ας το μου σε μπερδέψουν οι άλλοι. Ότι ο θυπίατρος Αλέξανδρος Μενελάου Δεμάρης εκρίθη ανίκανος. Ανίκανος. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τα λέω εγώ. Τα χαρτιά.
ονομάσαναν θυπίατρο τη Μισένε και μου φορέσανε στη χλένη ένα μετάλλιο και ιδού η ζωή σας, κυρία Δεμάρη. Η ζωή μου. Βέβαια, δεν θα πω να ζητιανέψω, όχι. Ο παπάς και η μαμά. Ιδίως η μαμά. Αλήθεια. Σε είδη, κυρία Καλλιόπη. Χούστο θα είχε συναντηθεί κατά. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει καμία, κυρία Καλλιόπη. Εμένα ο μόνος που με ενδιαφέρει είναι ο Αλέξανδρος Δεμάρης. Ο Δεμάρης που εγώ γνώρισα, ο γεμάτος όνειρα και προοπτικές. Εμένα θυμάμαι ο Δεμάρης μου έλεγε, μην κουκουλώνεσαι. Όταν σου μιλάω θέλω να με βλέπεις και να σε βλέπω. Εμένα ο Δεμάρης μου έλεγε... Την κράτησε. Την μπόρεσε να κρατήσει από ό,τι σου έλεγε. Γλυκιά μου, Ριλούλα. Εγώ σε παράτησα στη μέση της θάλασσας. Δεν τράβηξα κουπί. Και τώρα με αυτό το χέρι. Με το ένα χέρι. Καρδιά. Καρδιά μου, είμαι δίπλα σου. Είμαι κοντά σου. Και τώρα και πάντα. Για πάντα. Και με συγχώρεσες. Ριλούλα. Ανησύ. Ανησύ. Δεν υπάρχει αν για μένα. Για μένα υπάρχεις μόνο εσύ. Και τα καταλαβαίνω όλα, όλα, όλα. Και τα παραπονά σου και την πίκρα σου και τα ξεσπάσματά σου όλα. Αλλά η ζωή είναι όμορφη. Είναι γλυκιά και πικρή. Δεν έχεις δικαίωμα να την αρνείσαι. Δεν έχεις δικαίωμα να αρνείσαι να βγεις έξω. Να δεις τον κόσμο. Να σε δούνε. Το γιατρό του μ' ακούς. Το γιατρό τους που γιατρεύτηκε. Που γιατρεύτηκε για να τους γιατρεύει. Κάνε κουράγιο, κύριε Δεμάρη. Στάσου στα πόδια σου κι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Γεια σου, Λένα, παιδί μου. Πώς είναι ο Αλέξανδρος? Είναι καλά. Ήταν όμως λίγο κουρασμένος και μόλις ξάπλωσε. Μπορεί και να κοιμάται, να μην τον ξυπνήσουμε. Α, ήρθα να τον δω. Μπορεί να μην τον έχει πάρει ακόμη. Μα όχι, μητέρα, θα κοιμάται.
Τι σε έπιασε, Λένα, παιδί μου? Όχι, σας παρακαλώ. Έλατε λίγο να τα πούμε. Λένα, συμβαίνει τίποτα? Έπαθε τίποτα, Αλέξανδρο? Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Καθίστε. Τότε γιατί να μην πάω πάνω? Έχει επισκέπτη. Επισκέπτη. Ωραία. Για ποιο λόγο να μην πάω επάνω? Ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Ποιος είναι, Λένα? Η Δεσποινής Μάντακα. Ποια είναι μέσα? Σας είπα. Η Δεσποινίδα Μάντακα. Ποια Μάντακα? Αυτή. Έμαθα πως γύρισε ανάπηρος και ήρθε να τον δει. Να τον δει? Και εσύ την άφησες? Μητέρα, ο Αλέξανδρος έχει ανάγκη... Δεν θα μου πεις εσύ τι ανάγκη έχει ο γιος μου. Είναι άντρας μου, κυρία Δεμάρη, μην το ξεχνάτε αυτό. Θα την πετάξω έξω. Θα ηρεμήσετε για χάρη του γιού σας. Φύγετε. Σας εγκαταλείπω, φύγετε και μην δημιουργείτε ζήτημα. Ο Αλέξανδρος θα ταραχτεί και ξέρετε πως κάθε ταραχή έχει τις συνέπειές της. Σας παρακαλώ, φύγετε. Θα φύγω εξαιτίας αυτινής? Θα φύγετε, κυρία, για χάρη της ψυχικής ηρεμίας του παιδιού σας. Εντάξει, Λένα, εντάξει. Θα φύγω. Θα φύγω, αλλά σου το λέω. Δεν έκανες καθόλου καλά που την άφησες να μπει στο σπίτι σου. Καθόλου καλά. Πού είναι η κυρά σου? Ορίστε. Η κυρά μου. Κυρά δεν έχω, κυρά μου. Α, φύγε από τη μέση. Α, ορίστε μας. Πού πας, καλέ? Αθηνά! Αθηνά! Η Δεμάρενα! Τι συμβαίνει? Σε παρακαλώ, Τασία, πήγαινε κάτω. Πέρασε, Καλλιόπη. Δεν φτάνει όσα τραβήξαμε για χάρη της, έρχεται και από πάνω. Κάθισε, Καλλιόπη. Κάθισε. Τι στέκεσαι όρθια? Δεν ήρθα για να καθίσω. Να μιλήσω ήρθα. Να μιλήσεις. Θέλεις όρθια? Μείνε όρθια. Εμένα θα μου επιτρέψεις. Έρχομαι από το σπίτι του γιού μου. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Ο Θεός να το φυλάει. Δεν έχω ανάγκη τα ευχαλιά σας. Άκου, Καλλιόπη, ό,τι και να έγινε, εμείς τον Αλέξανδρο τον θεωρούμε δικό μας παιδί. Τον ξέρουμε από την ώρα που γεννήθηκε. Σταμάτα να μου το θυμίζεις. Μα δεν σου θυμίζω, Χριστιανή μου. Σου λέω μονάχα τι αισθανόμαστε εμείς για το παιδί. Θα μου κάνετε τη χάρη να μην αισθανόσαστε. Θεέ και Κύριε. Γιατί είσαι αναστατωμένη, Καλλιόπη? Καλά, εσείς δεν μπορείτε να το πάρετε απόφαση πια? Να πάρουμε απόφαση, τι? Δεν έχετε καμιά θέση στην οικογένειά μας. Μα δεν διεκδικούμε καμιά θέση. Να αφήσετε ήσυχους την ύφη μου και το γιο μου. Γιατί τους ανησυχήσαμε? Αμέτιμο χαμέτι έπιασε την ψυχοκόρη σου να ξανατυλίξει τον Αλέξανδρο και να διαλύσει το γάμο του. Η κόρη μου. Η κόρη μου να ξανατυλίξει. Μα τι είναι αυτά που λες, κυρία Δεμάρη? Αυτά που ακούς. Την έπιασε τάχα μου πόνος να τρέχει να παρηγορεί τον Αλέξανδρο για το κακό που τον βρήκε. Να τα αφήσει αυτά. Ακούστε, σου λέω. Να τα αφήσει αυτά. Και ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο απότερος σκοπός της. Θέλει να τον ξανατυλίξει στα δίχτυα της. Όταν τελειώσεις, μου λες. Τι να τελειώσω? Το υβρεολόγιο και τους υπενιγμούς σου. Δεν βρίζω. Ούτε μιλάω μασημένα. Ανοιχτά τα λέω. Τα λέω σε σένα, που σε μάνα. Μάνα και γιαγιά.
Θα έπρεπε να καταλαβαίνεις τι θέλει. Αυτή... Για σιγά. Για σιγά, γιατί πολλή φορά πήρες, κυρία Δεμάρη. Πολλή φορά πήρες και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Τι απότερο σκοπό και πλέξιμο σε δίκτυα μου κοπανάς. Μπάς και δεν ξέρεις. Ξέρω. Ξέρω, αλλά εγώ για άλλα ξέρω. Και εσύ έρχεσαι εδώ και μου ραδιάζεις κουραφέξαλα. Ώστε λοιπόν... Άσε, άσε τα ώστε και τα δικά σου. Να ακούσεις και τα δικά μου. Γιατί δεν ανέχομαι πια να ακούω τις κουταμάρες σου. Τι με κοιτάς. Κουταμάρες σου, είπα και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, φαίνεται δεν στα είπανε καλά και δεν τα ξέρεις καλά. Η νύφη σου, μάλιστα η νύφη σου, και μην μου παίζεις εμένα τα μάτια. Η νύφη σου ήρθε εδώ. 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 Ήρθε εδώ μέσα και καλώς έπραξε. Ήρθε λοιπόν εδώ μέσα. Και έπεσε στα πόδια της Ειρηνούλας και την νικέτεψε και την παρακάλεσε να πάει να βοηθήσει τον Αλέξανδρο. Γιατί ο Αλέξανδρος... Στα τσακίδια, Στρίγκλα, στα τσακίδια! Σία, μαζέψου! Σκέφτομαι το έρημο το κορίτσι, τι θα τραβήξει τώρα από την πεθερά της. Ούτε ψήλο στον κόρφο της. Καημένη μου Καλλιόπη. Αλλιώς έστρωσες να κοιμηθείς και αλλιώς σου βγήκαν τα στροσίδια. Έλα να ξαναρχίσω, θέλω πάλι απ' την αρχή. Σιγά σιγά